Για τον Ρόνι Λόπες Παντελή, επειδή έχει πολύ καλή μνήμη, πολύ καλύτερη από τη δική μου, θυμάσαι ότι ήταν ένα όνομα στο οποίο είχαμε σταθεί πριν από περίπου 10-15 μέρες. Ναι. Όταν ακόμη ο παίκτης ήταν αρνητικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Ναι. Ωστόσο, τις ημέρες που μεσολάβησαν και επειδή προέρχεται από ένα γραφείο όπως αυτό του Ουλίσε Σάντος, που έχει κάνει πολλές δουλειές με τον Ολυμπιακό, σε Μέδο, Πέπε, Καφού και σίγουρα ξεχνάω και άλλους 2-3. Είναι μια περίπτωση που δουλεύεται από όλες τις πλευρές προκειμένου να πιστεί ο ποδοσφαιριστής ότι στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό μπορεί να βρει μια ομάδα προκειμένου να κάνει restart στην καριέρα του, η οποία από εκεί που ξεκίνησε σε ένα σούπερ ταλέντο και η Σεβίλη τον απέκτησε με 24 εκατομμύρια, είναι η ακριβότερη μεταγραφή της Σεβίλης, αν όχι στην ιστορία της, σίγουρα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, κάπου είναι στάσιμος. Το μήνυμα λοιπόν που το έχει μεταφερθεί και από τον Μαρτίνς και από τους εκπροσώπους του που μιλάνε με τον Ολυμπιακό και από διάφορες άλλες πλευρές είναι ότι αυτή τη στιγμή σου δίνεται δυνατότητα μέσω του Ολυμπιακού να πάρεις φανέλα βασικού, να κάνεις παιχνίδια, να ανέβεις, να ανεβάσεις πάλι το ποδοσφαιρικό σου στάτους και την ετοιμότητά σου και να δείξεις ποιος είσαι. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει να του αραδιάσει αυτά παραδείγματα ποδοσφαιριστών που ήρθαν υπό διαφορετικές συνθήκες ο καθένας και όλοι κατάφεραν να δημιουργήσουν υπεραξίες. Ποντέτσε, Σεμέδο, Σα, ακόμα και παιδιά που δεν έπαιξαν, ας πούμε ο Μπρούμα, έφυγε με καλύτερη προοπτική από τον Ολυμπιακό συγκριτικά με το πώς ήρθε. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, Παντελή, νομίζω οι φίλοι μας μπορούν να το αξιολογήσουν πόσο σημαντικό είναι, είναι το pressing που έχει ασκήσει ο Ολυμπιακός. Έχει φτάσει μέχρι τον πατέρα του ποδοσφαιριστή. Έχει μιλήσει ο Μαρτίνς. Αυτό δείχνει... ακόμα και με τον πατέρα του ποδοσφαιριστή, επειδή τον επηρεάζει, mm-hmm. να του εξηγήσει και το πλάνο, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι για εκείνον να έρθει στον Ολυμπιακό να παίξει και να πάρει πάλι τα πάνω του. Αυτό από μόνο του καταδεικνύει και το πόσο... πόσο τον θέλει. Ναι, όχι, το ότι ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να χτίσει αυτόν, να παίξει με αυτόν, αυτόν, αυτόν. Θέλει αυτόν. Ναι, ναι, ναι. Και ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Μπρούμα. Είναι ένας παίκτης που περιέγραψε ο προπονητής λέγοντας ότι θέλω να παίξει αν μπορεί να μου καλύψει και το κενό του Φορτούνη. Μέχρι να γυρίσει ο Κώστας το Γενάρη. Ναι. Δηλαδή, ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και στην άκρη, αριστεροπόδαρος. Πολύ καλή τεχνική. Δυνατό παιδί. Με έφεση στο ένας με έναν. Δεν είναι τόσο γρήγορος όσο ο Μπρούμα. Ωστόσο, είναι πιο τεχνίτης. Και θα έλεγα και πιο φαντεζή στο παιχνίδι του. Δηλαδή, μπορείς πιο εύκολα να πάρεις το απρόβλεπτο από τον Ρόνι Λόπες. Ναι. Αρκεί να είναι στα καλά του, να γουστάρει, να ενσωματωθεί και να παίξει. Ναι. Εδώ το θέμα τώρα που πρέπει να λυθεί, Παντελή, είναι το οικονομικό. Μάλιστα. Εκεί έχει πέσει όλο το βάρος. Γιατί η Σεβίλη τον αγόρασε 24 εκατομμύρια, το είπαμε αυτό. Ναι. Χρήματα που να προσεγγίζουν αυτά τα δεν έχει ως πρόταση ή ως ενδιαφέρον από άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι δεν μπορεί να φτάσει ούτε στα μισά από αυτά τα χρήματα για να αγοράσει ένα ποδοσφαιριστή. Αυτά είναι τα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδας. Ακόμη και ο Ολυμπιακός κάνει υπερβάσεις. Έχουμε δει μεταγραφές των 6-7 εκατομμυρίων maximum. Απ' την άλλη, ο παίκτης παίρνει 2,3 με 2,4 net λεφτά το χρόνο. Ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει στο 1,5 στο 1,6. Η όλη κουβέντα λοιπόν γίνεται για δανεισμό. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός να του προσφέρει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Ενδεχομένως να χρειαστεί να τσοντάρει για να συμπληρωθεί το ποσό του και η Σεβίλη. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα γίνει νέα διαπραγμάτευση, γιατί και να μπει μια ρήτρα τώρα των 10-12 εκατομμυρίων, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι δεν θα μπει ο Ολυμπιακός διαδικασία να δώσει τόσα λεφτά και μπαμ, cash, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις που υπάρχει οψιόν αγοράς. Ωστόσο, μια καλή σεζόν του παίχτη θα είναι καλή και για τον παίχτη, θα είναι καλή και για την ομάδα και θα μπορεί ξανά το θέμα να τεθεί σε μια διαπραγμάτευση από άλλους όρους, αν και εφόσον πάνε όλα καλά, έρθει καταρχήν και παίξει αυτό στη συνέχεια. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που λέμε μετά ο καθυστερημένος πονοκέφαλος. Δηλαδή, έρχεται ένας τέτοιος παίκτης, ο χρόνος, ξέρεις, είναι αδίστακτος, περνάει και μετά τέτοια εποχή και πιο νωρίς, Ιούνι δηλαδή, αρχές Ιούνι, να είμαστε καλά, θα λες τώρα είναι δύσκολο αυτό, η ρήτρα πρέπει να δώσει τόσα χρήματα, να διαπραγματευτεί, αν παίξει καλά, καταλάβες αυτό. Αλλά, okay, για όλα υπάρχει μια αρχή, ένα ξεκίνημα. Το ξεκίνημα είναι... Πάντως, ο παίχτης έχει κλείσει ήδη την πόρτα, έχει απαντήσει αρνητικά σε πρόταση της Breeze.
Που είναι πρωταθλήτρια Βελγίου. Ναι. Και πιθανότητα θα αγωνιστεί και στο Champions League της επόμενης σεζόν. Ωστόσο, σε αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή στο να πήγαινε σε μια τέτοια επίπεδο ομάδα, προτιμά να έρθει στον Ολυμπιακό πλέον. Ναι. Για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχει πορτογαλική παροικία που θα τον βοηθήσει. Καλά, μιλάμε για ένα παίχτη Βραζιλιάνο, ο οποίος έχει την πορτογαλική υπηκότητα, να το πούμε και αυτό. Μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, ναι, και είναι μόλις 25 ετών. Ναι.